Πάμε τώρα να δούμε στα όσα έχει υποσχεθεί η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νομοσχέδια και κυρίως αυτά που θα κατατεθούν ή αυτά που ήδη έχουν κατατεθεί σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μαζί μας βρίσκεται ο οικονομικός μας πια σχολιαστής, ο Απόστολος Ατζεμιδάκης. Καλησπέρα. Οικονομικός, πολιτικός, ό,τι θέλεις, Στάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο, εκείνο το οποίο συμπεριλαμβάνει, Τάσο, τη μείωση του ένφια, αλλά και τις αλλαγές στην ρύθμιση των 120 δόσεων. Πάμε λίγο να βλέπουμε ταυτόχρονα για να το αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να το αναλύσουμε κιόλας, μιας και το βλέπουμε, Τάσο. Θα πήγαινα αργότερα τις κάρτες, θέλω να κάνω αρχικά ένα σχόλιο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κάντο να μετά, να το πούμε σημασία. Μετά. Λοιπόν, οι ρυθμίσεις. Έχουμε για τη μείωση του ένφια 30% για ακίνητη περιουσία αξίας έως 60.000 ευρώ, 27% για ακίνητη περιουσία αξίας έως 70.000 ευρώ, 25% για όσους κατέχουν ακίνητα αξίας έως 80.000 ευρώ, 20% για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1 εκατομμύριο ευρώ και 10% για αξία άνω του 1 εκατομμυρίων ευρώ για ακίνητα. Λοιπόν, οι περισσότεροι φυσικά συμπεριλαμβάνονται στις δύο πρώτες κατηγορίες, 60.000 και 70.000 ευρώ, τουλάχιστον στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα, οι ρυθμίσεις όσον αφορά τις 120 δόσεις, έχουμε το 100% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ, ρύθμιση 95% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις, 85% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες, 80% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, 75% εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, 45% εφόσον η οφειλή εξοφληθεί σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις, 30% εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 με 60 δόσεις, 20% για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις, 10% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 δόσεις. Παρακολουθήσαμε λοιπόν και είδαμε τις σχετικές αλλαγές, οι οποίες υπάρχουν και στη ρύθμιση των 120 δόσεων.